Μαγκές. Καλησπέρα. Κουμπαράκι με γεια. Η μπλούζα. Πού είναι το 7. Πού το έχω. Μην κοίτα στην κάμερα. Ναι, άστο ρε. Και μετά θα πει. Σε δεκάζει. Από κοίταξα παλού. Ναι, όχι και από εδώ έχω σήμα. Τίποτα, φοβερά. Είναι τα καινούργια μπλούζα. Και από εδώ έχουμε. Με γεια μας. Καλά να είμαστε. Είμαστε. Το 7 ξέρει τι σημαίνει 7, έτσι. Και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού γιατί είναι στην πουτήρια. Το 7 είναι η θύρα 7, ναι. Το 7 είναι του ναι. Σπανούλη, το 7 είναι του Φουρτούνη. Σιγά σιγά τα πέσε όλα τα θέματα, τα πέσε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί κάτσε, το 7 λέμε, ο Σπανούλης, έτσι φανέλα λέω. Δεν πρέπει αγόρι μου, ναι, άλλη μόνο. Ναι. Τι θα έπαιρνε. Πού τον, να τα χαιρόμαστε, να είμαστε καλά, λέω να τα χαιρόμαστε τα μπλουζάκια. Τον Ολυμπιακό μας να χαιρόμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, να χαιρόμαστε τα μπλουζάκια. Πρώτα τον Ολυμπιακό, μετά τα μπλουζάκια. Πώς θα γίνει, Ρεάκι, και αυτό λάθος είναι. Πάμε, πούμε τίποτα. Πάμε, πάμε. Καμπιάσω για πάντα. Τι λίπα τα βλέπει, δηλαδή μπλέξει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, Μαγκέ, να χαιρόμαστε τον Ολυμπιακό μας, τα μπλουζάκια. Ρε τον Ολυμπιακό μας, να χαιρόμαστε έτσι κι αλλιώς και ξεκινάμε μια συζήτηση και λέμε εδώ πέρα. Εμπάβαλα, ναι, τώρα δεν. Ναι. Κάτσα πολλά. Ρε παιδάκι. Κάνει και χωρατά. Τι? Χωρατατζή. Κάνει αστεία, τι χωρατατζή. Χωρατατζή. Ελλάδα, άστα, ελληνική λέξη. Χωρατατζή. Φορτηγατζή. Τι λε, Μπετατζή. Την πετενιέρα με την κατηγορία. Κάνεις πλάκα, πες το ελληνικά. Περίμενε, ρε αγόρι μου. Ναι, άντε. Λέμε. Ναι. Να είμαστε καλά με τα μπλουζάκια, καλορίζικο. Σου λέω καλοφόρετο να τα χαιρόμαστε. Σωστό. Και πήγα να συνεχίσω και να πω όπως μπορεί να τα χαίρεται και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού γιατί υπάρχουν στην μπουτίκ του μπάσκετ. Άμα το ήξερα αυτό το. Όλο αυτό θα το πλάτηκα, δεν σας άφηνα. Δεν το πλάτηκα. Εγώ θα πάρω συντομία λόγου. Για την οικονομία της συζήτησης. Ναι, το ξεφτύλισες τίποτα, έχω 50 δάκια. Γεια μας. Γεια μας. Λοιπόν, ωραία και όχι μόνο αυτά είναι και ωραία. Και ωραίο τσιπουράκι. Όπως επίσης, ναι, σιγά μην είναι τσιπουράκι. Ναι, καλά, για δες εσύ. Πιέσαι το νεράκι σου εσύ. Για πες. Α, ωραίο τσιπουράκι. Αυτό νερό. Τσιπουράκι. Πάμε. Και όπως δηλαδή μπορούν και είναι και τα κύπελα του και τα δύο στην μπουτίκ του μπάσκετ. Πού να πω, το πηγαίνει ο κόσμος. Να πηγαίνει στην μπουτίκ να βλέπει τα κύπελα του μπάσκετ. Να πηγαίνει στην ΠΑΕ να βλέπει τα πρωταθλήματα. Να πηγαίνει στον ερασιτέχνη να βλέπει άλλα κύπελα εκεί. Οι άλλοι έχουν ένα, το πάνε. Πού το πάνε, ούτε ξέρω. Πέρα δώστε, πού να το πάνε, μωρέ κι αυτοί. Ο κάθε φουκαράς. Εφέτος μάγκες μου το Καραϊσκάκι θα πέσει κάτω. Μόνο αυτό σας λέω. Από φωνές, Άκη, από φωνές. Αλίμονο, δεν βλέπω το πηγαίνουν απέναντι στο ΣΕΦ δίπλα. Τις διαρκές έχουν πάει 14.000. Γι' αυτό το είπα και. Χωρίς μεταγραφές όλες να έχουμε συμπληρώσει το ρόστερ εννοώ. Χωρίς να ξέρουμε. Ούτε καν την κλήρωση. Την κλήρωση. Ναι, το χωρίς μεταγραφές, οι μεταγραφές πάνε. Έχουν γίνει τρεις μεταγραφές. Δεν το είπα καλά. Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον Καμπιάσο. Έλα ρε παιχταρά μου! Παιχταρά μου! Ευτυχώς που δεν μου φύγε, είχα τρολιάθει. Ευτυχώς που φύγε ο άλλος και θα μείνει παίκτης. Ευτυχώς που φύγε ο άλλος και θα παίζει ο Καμπιάσο. Παιχταράς μεγάλος, άστο. Αθληταράς. Βιονικός. Πάμε παρακάτω. Έτσι, οι μεταγραφές, ότι μάλλον σχεδιασμός γίνεται σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας, όταν είναι οι ευκαιρίες περισσότερες. Τέλος πάντων, αυτό που κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αυτό που γίνεται, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στη διοίκηση, γενικά στο σύλλογο, στην ομάδα. Στη διοίκηση, ναι, και πώς θα διοίκηση την ομάδα, ναι, όλοι. Και να σου πω κάτι, όπως επίσης και στο μπάσκετ. Γιατί και στο μπάσκετ έχουν ανανεωθεί αύριο παρεμπιπτόντως. Το καταλαβαίνω αυτό. Το περίμενα, θα το πεις. Αύριο είναι η τελευταία μέρα των ανανεώσεων και, για το μπάσκετ. Έτσι. Μέχρι τώρα από τα ακριβά διαρκείας έχουν ανανεωθεί το 85% τα εκεί που νομίζω. Φοβερό. Και εντωμεταξύ τα παιχνίδια αρχίζουν Οκτώβριο. Έχουμε περιθώριο. Σκεφτείτε τι γίνεται. Το ΣΕΦ θα είναι 10-11 τι στόχο, χωράει τίγκα. Τι στόχο έχουμε εκεί, Τάκη? 5.000. Στο και 22. 22, ε. Πόδος. Ναι. 20. Γιατί πρέπει να εξυπηρετούμε και τους άλλους. 21. Δεν είναι αφήνει. 21.300 είχαμε περίπου πέρυσι. Ναι. 400. Δεν μπορείς να πας και πολύ παραπάνω. Πάμε 22. Ναι, δεν μπορείς να. Δηλαδή πες ότι θέλει να τα δώσει 30.000. Δεν γίνεται. Σου λέει η UEFA πρέπει να έχει. 22 του μήνα, 22.000 θα πουλήσουμε ο στόχος μας. Ναι. Και έχουμε πουλήσει 14, είπες. Ναι. Ωραία. Μέχρι το πρώτο προγραμματικό θα έχουμε πάει 16 για πλάκα.
Ναι, 26-27 του μηνός παίζουμε ανάλογα. Για πλάκα 2.000, το λέω εγώ. Σημείωσε το. Γράφτο. Κόλια. Κύριε σκηνοθέτη. Κόλιας, γράψε Κόλιας. 16.000 θα πάμε μέχρι το προκριματικό. Να μην ονοματίζω, ε. Και μέχρι τέλος. Δηλαδή όταν θα πούμε και στους ομίλους, δώσε και εμένα μπάρμπα. Θα γίνει σφαγή στα εκδοτήρια. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Όταν μπεις στους ομίλους, δεν θα βρίσεις διαρκεία, το λέω εγώ. Όπως επίσης. 14.000 και δεν έχεις παίξει ακόμα ούτε το πρώτο. Σκέψου όταν μπεις στους ομίλους. Έχω άδικο πουθενά. Ναι. Να απαντήσει κάποιος. Όπως και πολλοί που λόγω οικονομικών ή λόγω. Διακοπών. Για λόγους δικού. Όχι, δικούς του λόγους, ρε παιδί μου, κυρίως οικονομικού. Οι οικονομικοί είναι οι λόγοι. Μπορεί να μην επιλέξουν να πάνε διαρκείας. Καλό θα είναι, όχι καλό θα είναι. Σίγουρα είναι καλύτερο να την προμηθευτούν τώρα την κατά διαρκείας, γιατί όπως και να γίνει, όταν θα χρειαστεί να πάνε στο. Στο γήπεδο να πάρουν εισιτήριο είναι υποχρεωτική. Την κάρτα διαρκείας, συγγνώμη. Ναι, την κάρτα φιλάθλου. Ναι. Συγγνώμη. Εγώ κάρτα διαρκείας. Και... Γι' αυτό ρε Τάκη μου, να με διορθώνουμε. Γι' αυτό είμαι δωρεάκι. Για σένα είμαι δωρεάκι. Πάμε παρακάτω. Την κάρτα φιλάθλου. Ωραία. Μπορεί να την προμηθευτούν από τώρα για να μην μπλέκουν μετά. Απλά να πηγαίνουν να παίρνουν μόνο το εισιτήριό τους, να μην κάθονται και για... Που είναι και λάσκα τώρα, γι' αυτό το λέω, για διευκόλυνση του κάθε φίλου του Ολυμπιακού. Και έχουμε. Τι. Και στο βόλεϊ. Διαρκείας. Ναι, βέβαια. Ενώ στα άλλα τα αθλήματα μπαίνουν. Στα άλλα τα αθλήματα ναι. Μπορείς με την κάρτα μέλους του Ολυμπιακού, ναι. Η οποία στοιχίζει 50 ευρώ ναι. Και την έχει απαραίτητα. Όποιος είναι και κάτοχος διαρκείας ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Είναι πάλι, ναι, την έχει απαραίτητα. Ναι, απαραίτητα, όποιος ναι. Έχει διαρκεία. Από εκεί και πέρα, με αυτή την κάρτα, με την κάρτα μέλους, η οποία τιμάται 50 ευρώ, μπορεί να βλέπει όλα τα αθλήματα του ερασιτέχνη. Εκτός από το αντρικό βόλεϊ, το οποίο είναι, τα, είναι σε άλλη κατηγορία. Πώς λέγεται. Ναι, πώς δεν με κάε. Έτσι, πάε. Λοιπόν. Εκεί υπάρχουν εισιτήρια των 50 ευρώ και υπάρχουν και κάποια εισιτήρια. Να ανοίξουμε λίγο το... Ναι. Όπως και τα... Υπάρχει και το διαρκείας για άλλον τον ερασιτέχνη. Ναι. Αυτό διαφορετικό. Με 50 ευρώ με την κάρτα μέλους μπαίνει παντού, είπαμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εισιτήριο το οποίο είναι για όλα τα αθλήματα του ερασιτέχνη αλλά σε διακεκριμένες θέσεις. Μάλιστα. Κατάλαβες, δηλαδή με τα... Ναι. Τιμές... 200 ευρώ είναι αυτά. 200. Ναι, αλλά το 50 ευρώ έχει για το... του βολή. Και τι στόχο έχουμε βάλει, κοιτάκι. Για πες. Πόσα μωρέ, με Λα Μερκούρι είναι. 3.000. Όχι, 1.000 να έχουμε. 1.000, φέτος η ομάδα πάει για ευρωπαϊκό. Πάντα ξεκινάμε. 3.000 λέω εγώ, εντάξει. Μάλλον υπερβολικά, 2.500. Όχι, δεν είναι υπερβολικά, εσύ. Πας για Ευρώπη, Άκη, πάει στα εκείπερ. Άκη μου, εσύ το... Το πας βάσει πραγματικότητα, ναι. Ότι είναι ρεαλιστικό αυτό που λες, έτσι. Σύμφωνα με την ομάδα που έχουμε και φαίνεται ναι. Και τις προσδοκίες που... Του βόλεϊ την ομάδα βόλεϊ, και ναι. Χωρίς φυλακισμένους που έχουν οι άλλες ομάδες. Στη Φιλανδία. Και... Φιλανδία που... Δράμα, είσαι, εμείς ναι. Έχουμε καθαρή ομάδα. Να τα λέμε και αυτά. Και φορτά τους σεξουαλικά, όχι πεινασμένους μόλις δίνουν ένα κοριτσάκι. Ελλάδες Δομινικανή όλοι. Να θάψουμε καμιά δεκαριά. Τι είναι, ρε. Αυτά όλα που σιγά μην είχαμε εμείς τέτοιους αθλητές στον Ολυμπιακό. Τι να. Τι άλλοι. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι άλλη φάση. Δεν είναι όλος ο κουβάς μαζί. Ο Ολυμπιακός είναι. Τι άλλοι λένε είναι διαφορετικό να είσαι. Τι είναι διαφορετικό. Σαν λόγια μου ωραία. Είναι διαφορετικό να σε περιμένει. Ναι, και κάτι για τους αεξίδες που λέτε για αεροδρόμιο με τα γραφεία του Μελισσανίδη, μην περιμένετε. Σας το λέω γιατί το λέτε συνέχεια σε κάτι ράδια που ακούω. Μεταγραφή. Λοιπόν, όχι, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά είναι του Ανατολικού Αεροδρομίου. Όχι, θα πω εγώ. Εκεί που είναι η πρόσφυγη. Θα πω εγώ. Πού θα είναι η μεταγραφή της ΑΕΚ. Από εκεί θα έρθει. Στον Κηφισό θα μαζευτείτε. Στα Χτέλ. Στα Χτέλ. Από εκεί με Χτέλ θα έρθει. Άστο, ξέρεις πόσο έχει πάει τα εισιτήρια το Χτέλ. Πόσο, 80. Άστο, σου λέω. Μην από την Κένια που θα έρθει με 80 ευρώ, πόσο κάνει. Ανατολικό Αεροδρόμιο.
Εκεί το παλιό. Έλα ρε φίλε. Σιγά μην έρχεται. Φοβερό. Όπου θέλετε αεροδρομίου, δεν είπε. Χτέλη θα είναι. Ρε Τσιτάκη, επειδή είπε αεροδρομίου, δεν κοϊδεύει. Είναι συνεπής, δεν τους κοϊδεύει. Ποτέ τους κοϊδεύει. Αεροδρομίου, θα πάει να τσιμπήσει έναν από εκεί πέρα. Ναι. Όπως είχε πάρει και ο Σαλιαρέλης ένα καστόνι στην Τρούβα. Α, σου τα θυμίσεις αυτά. Ναι. Τα ίδια. Εμείς τα είχαμε αυτά, ευτυχώς λίγο διάστημα και τον εδιώξαμε. Όχι, να ξέρει και ο κόσμος. Τον εδιώξαμε. Δεν του πήγε τον καφέ ο άλλος. Ναι, αλλά πες ότι τον διώξαμε κιόλας. Δεν το ξέρουν. Αυτοί τον έχουν κορώνα στο κεφάλι του. Του πάει τον καφέ, του λέει ο. Λέει το καφέ σας, γλυκή βραστό, τέλος πάντων. Λέει για να σε δω, καστάνι στην Τρούμπα ήταν. Ναι. Λέει αδύνατο, σε κάνε και ένα κύκλο, λέει να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Λέει παιχταρά. Ο Ετβάλτο. Ο Ετβάλτο. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Γκαρσόνι. Ευτυχώ σωθήκαμε. Έτσι κι αυτό. Τον έδιωξε η θύρα 7, τον έδιωξε ο Ολυμπιακό. Ναι. Ήρθαν οι άνθρωποι που έπρεπε, οι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα. Ο Νταϊφά, ο Κόκαλη, ο Μαρινάκη. Εσεί καθίστε εκεί. Στα 1000 διαρκές που έχετε δώσει μέχρι τώρα και εμείς 14 και πάμε για 15 αύριο μεθαύριο. Ακούγεται τίποτα ρετάκι από τι? Εκεί. Εντάξει, ο Ολυμπιακός λέει 14.000. Οι άλλοι που έχουν δίψα, που έρχονται, ναι, που πηγαίνουν, που ξαναφεύγουν. Ναι. Ότι και δεν μιλάω για συγκεκριμένους, λέω για το όλο το αντιολυμπιακό. Πόσα είναι, πόσα είναι. Πόσο είναι ρε, που είσαστε τόσο μπεργκέτιδες, πόσα εμπιστοσύνη θα δείχνουν οι φιλαθλοί σας. Εντάξει, εφημερίδες, εντάξει, ο κάθε τσάτσος που τον εβάζετε και γράφει. Έτσι. Καλά είναι αυτά, ότι είναι πληρωμένο. Με τα λόγια χτίζει σαν λόγια εκατόγια. Πάμε στα έργα. Πόσοι είναι ρε, οι φιλαθλοί σας που σας έχουν δείξει εμπιστοσύνη, αφήστε μας εμάς. Εμείς είμαστε να κατηγορούμε. Να πω 2.000. Όχι, έχεις ακούσει τίποτα. Έχεις ακούσει τίποτα. Να το πάω κανένα ανακοίνωση, μου φαίνεται 3.000 κανένα ανακοίνωση. Έχεις ακούσει τίποτα το παλιό. Πάνε και 7 παίχτες. Ωραία, ρετάκι μου. Ναι. Παίζουμε όλοι μαζί προκριματικό. Είμαστε όλοι εκτός Ευρώπης. Εκτός Ευρώπης, δεν είμαστε τώρα όλοι. Όλοι είμαστε εκτός Ευρώπης. Ξεκινάμε από την ίδια βάση. Μπράβο. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε και κορεσμένοι. Ναι, υποτίθεται. Αυτοί το λένε. Ρε παιδί μου, υποτίθεται. Το υποτίθεται τα καλύπτει όλα. Υποτίθεται ότι είμαστε και κορεσμένοι. Αυτοί που είναι μέσα στην τάβλα. Να το πω αλλιώς και πάλι υποτίθεται. Γιατί πάλι υποτίθεται και εκεί, με εσάς. Πού είσαστε, ρε, ή και προς τη διοίκηση των ομάδων. Πού είναι η εμπιστοσύνη που σας δείχνει η φιλάθλοι σας. Εδώ, έξω. Καλά είναι τα πρωτοσέλιδα και τα μανταλάκια που μιλάνε, ναι, 50 φύλλα. Για να, και, τα, για να τα λένε στη τηλεοράση το πρωί. Και οι μεταγραφείς είναι 100.000, 150. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τα βλέπουν, δεν τα βλέπουν. Τίποτα, ναι. Αυτά, όλα αυτά που βλέπουν. Ναι. Εσείς πάνε εκεί. Εσείς οι Παναθηναϊκοί, πού είναι τα έργα στη Λεωφόρο? Στην μπουτίκ είναι, φίλε, τα μπλουζάκια του μπάσκετ. Ναι, πού είναι τα έργα στη Λεωφόρο? Πήγαινε τώρα ο Άκα, που σας είπα ότι το έχω έτοιμο. Τα καθίσματα τουλάχιστον, γιατί για το πάνω σήκωμα θα αργήσει να γίνει. Σε 50 ψέματα, δηλαδή κάνε. Δεν έχει ξαναψήσει. Ναι. Τι κάνετε? Ναι, μα δεν ξέρω. Τα είδες, όπως πούτε δεν θα το κρατήσει. Άχα, καλό παιδί. Καλό παιδί το ένα, καλό παιδί το άλλο. Λοιπόν, άκου σου. Πού είναι εσύ, αυτά που λέτε, οι σουίτες και αυτά, εδώ δεν έχετε αλλάξει καθίσματα. Πάει το δούλευμα σύννεφο. Μαθαίνω κάτι για... Έχετε μαζέψει 2,5 εκατομμύρια που πήγα τα Αμερική και αυτά. Συμμαχία, 300 μέλη μόνο έχετε γραφτεί. Πάνε τα λεφτά τώρα. Πάνε τα λεφτά. Πήγαινε ο άλλος, έπιανε, έπλαινε, όχι τώρα, μετά που οικονομήσατε. Τον Οκτώβρη, μην μου φωνάζετε πάλι για διαιτησίες. Τη το είπε και ο Γιλμπέρτο Σίλβα, λέει δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Σοβαρό αυτό. Αυτά είναι το κόλ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ό,τι και να γίνει στην κάθε ομάδα, πρώτα ξεκινάμε από τις ευθύνες του καθενός. Όταν ξεκινάς από τη δικαιολογία, οθείς και τους παίκτες να είναι στη φάπα συνέχεια και να λένε έλα μωρέ, εντάξει, έχουμε τη δικαιολογία. Αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός χρόνια τέλος πάντων, σας τα έπαινε ένα σοβαρό άνθρωπο. Θα δούμε αν τα εμπεδώσετε. Δεν είστε. Αν ήταν καλά καραγκιουζιλίκη να σας μάθαινε κανείς, αυτό θα το καταλαβαίνετε. Άκη, να πάμε λίγο στην ομάδα μας. Στο ποδόσφαιρο πρώτα. Πήγαινε όπου θέλεις. Ωραία. Τετάρτη παίζουμε μπάλα έξω. Ναι. Με μια ομάδα, δεν θυμάμαι. Μπρι, με ποια παίζουμε, Φλεόρ? Με τι? Βέστερλο. Yeah. Ναι. Με αυτή. Ναι. Και Παρασκευή άλλη μια. Ναι, με την Μπρι. Με την Μπρι. Μετά αυτό και τα δύο. Έρχεται εδώ η ομάδα μας, έτσι. Ναι. Εγώ χάρηκα, μάγκες μου, για τον Καμπιάσο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Είναι ένας αθληταράς καταρχήν, ένας παίκτης έμπειρος, ένας παικταράς μάλλον έμπειρος. Και είναι και αυτό που είπα και ευτυχώς που έγινε με τον άλλον, του ήρθε να φύγει και καλώς έφυγε ο άνθρωπος. Καλά να πάει εκεί που είναι, δεν μας νοιάζει. Ευτυχώς που έμεινε ο Καμπιάσου. Θα με θυμηθείτε γιατί σας το λέω αυτό αργότερα. Εντάξει.
Ξέρει ο καθένα. Κοιτάξτε, ο κάθε προπονητής ξέρει τι παίχτες θέλει και πώς θέλει να τους διαχειρίζεται. Ναι. Έτσι. Ο συγκεκριμένος του προηγούμενου προπονητή τον είχε χθέσει πολλές φορές. Οπότε τον έβαζε. Αυτά τα φιλικά πέρυσι. Ναι. Του τον άφηνε να κάνει μια ώρα προπόνηση. Προθέρμανση. Εμείς από εδώ να ξέρετε ότι είναι κάποια πράγματα που εκείνη τη στιγμή τα βλέπει ο κόσμος, τα βλέπουμε όλοι. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε θέμα. Όπως και φροντίζει και ο καθένας μέσα στον Ολυμπιακό να μην δημιουργείται θέμα, ούτε θέμα γκρίνιας, ούτε τίποτα. Ναι, κριτική, όλα αυτά. Και επειδή δεν λέγονται κάποια πράγματα από εδώ, να μην νομίζετε ότι δεν λέγονται καλού ή ότι δεν συζητιώνται. Ή ότι δεν τα συζητάει και ο κόσμος και τα συζητάνε και αυτοί που πρέπει, που κρίνουν και τις τύχες της ομάδος. Έτσι, δεν είναι αλλού. Απλά, να το λέμε μετά και αυτό. Δηλαδή, πώς φέραμε τώρα αυτό το παράδειγμα, ότι υπήρχε παράπονο από τον Παγκαμπιάσο σε σχέση με το Σίλβερ. Δεν το έδειξε ο άνθρωπος ποτέ. Ναι, ποτέ. Επαγγελματίες 100%. Ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή. Πήγαινε και στο άλλο άκρο. Μην επηρεαστεί ο ομάδα. Δεν έπαιζε εκεί και ψήκωνε την ομάδα του Πάγκο. Ναι, πήγαινε και στο άλλο άκρο. Όχι όπως το Ρονάλντο χθες. Θα με θυμηθείτε να για τον Καμπιάσο που σας λέω. Ευτυχώς που έμεινε. Από εκεί πέρα για τις επόμενες μεταγραφές που θα γίνουν. Τι θέλεις, πήγε πιο πέρα. Σε ποιο δεν μιλάς. Σε σένα. Να πάμε όλοι πέρα. Θα δούμε εγώ έξω από τον πλάνο. Ωραία, τότε. Έξω από τον πλάνο. Πάμε λετάκι, να δούμε. Εντάξει μας. Δεν θα με τρελάνε. Λοιπόν, πάμε για επόμενες. Μην βιάζεστε για επόμενες μεταγραφές. Γιατί πάλι δεν θέλω να πω και ποιο, σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούω κάποια. Εντάξει ρε, αυτή η δουλειά του ραδιοφωνικού σταθμού είναι μην βιάζετε ο κόσμος. Να σου πω κάτι, άκου. Ο κόσμος, καλός ή κακός. Και εγώ βιάζομαι, αλλά προέχει το πρώτο παιχνίδι. Άλλο. Δηλαδή, πώς να σου πω, οι μεταγραφές, δε φίλε, είναι η χαρά του κάθε φιλάθλου αυτή η περίοδος. Θέλει να ακούει, να ακούει. Το εκμεταλλεύονται κάποιοι, έτσι, και κάθονται και... Να σε πάω αλλού. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο τερματοφύλακα, τον πήραμε. Ναι. Μπορεί να είναι και πρώτος, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχω σπάτω. Όχι, το καλό είναι ότι είναι, φοβερό. Ότι είναι της ίδιας κλάσης και θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή δεν θα απογοητευτεί, κάτσε ένα-ένα. Δεν θα απογοητευτεί ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ναι. Δηλαδή γιατί άμα μου πάρεις τον Μπουφόν, δηλαδή ο Μπουφόν λέει μετά ποιο το... αυτός που πήρες είναι ο μικρός Μπουφόν. Ναι, το πώς να σου πω, το Νόιερ θα πει ο Καπίνο, έλα ρε, ποτέ απέξω εγώ. Ενώ έτσι... Συγγράφουμε και ποιος είναι ο Νόιερ. Μόνο μπάλα ξέρει κάτω, άσα. Ναι, όχι, okay, άμα να το έλεγα να του πάρει στο Νόιερ τον Καπίνο, ναι. Δηλαδή πρώτα θα πει έλα, έλα. Και πότε θα δω εγώ τώρα σε κάνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χρειαζόμαστε ένα δεξί μπακ. Πήραμε, γιατί, πώς το λένε, ο Μαρ, ο Αμπτελαουή, είναι τραυματίας. Πότε θα είναι εκείνος και εσύ. Όχι, οι σοβαρές ομάδες δεν περιμένουν, όχι τον κάθε παίχτη. Κάνουν τους προγραμματισμούς του. Δηλαδή, ναι. Και άμα πάθει μια υποτροπή, τι άμενες χωρίς δεξί μπακ. Έτσι, μπράβο. Έρχεται, ναι, σου λέει κάτι. Τάνε τώρα τέλη Αυγούστου έτοιμος. Έρχεται, πάθανε μια μπράβο, υποτροπή. Εντάξει, ωραία. Πάντως πήραμε παίχτη. Όχι, επίσης. Πολύ καλό παίχτη. Τη σοβαρή δηλαδή. Λοιπόν, πήραμε αριστερό μπακ. Αν μου πείτε, έχουμε το. Πώς το λένε, το Μαζουακού. Εντάξει, τον έχουμε. Δεν έπρεπε να πάρουμε κι άλλο, ναι. Γιατί άμα τον ζητήσουν, πώς το λένε. Να βάλω ότι κάποιες κινήσεις καλές. Να τελειώσω. Και είμαι ευχαριστημένος, να τελειώσω. Είμαι ευχαριστημένος γιατί ξέρω ότι ο προπονητής και ο Μαρινάκης ξέρουν τι μεταγραφές θέλουμε. Δεν θέλουμε 50 μεταγραφές. Ο προπονητής και το επιτελείο τα πηγαίνει. Γιατί. Ναι, άκουτα. Ναι, σίγουρα. Και δεν βιάζεται. Ναι. Να πω ένα άλλο. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς τώρα ποιος είναι ο σκοπός μας. Εμάς ο σκοπός μας είναι να περάσουμε στην Ευρώπη. Τίποτα, δεν υπάρχει άλλο σκοπός. Είναι να περάσουμε το πρώτο προκριματικό και μετά καπάκι και το δεύτερο. Ναι. Αλλά κυρίως το πρώτο. Έτσι, μέχρι εκεί θα πάμε με την ομάδα που υπάρχει ήδη. Έτσι, που είναι δουλεμένη, που ξέρει ο καθένας τον ρόλο του και ξέρει τι θα κάνει και πώς θα το διεκδικήσει. Στο διάστημα αυτό, εμείς, τουλάχιστον από εδώ, δεν μπορούμε να καθόμαστε να μιλάμε με τα γραφικά, γιατί θα παίξουμε με τους υπάρχοντες παίκτες. Άμα λέμε στη θέση του Τάκη, εγώ θα πάρω έναν άλλονα, μπορεί να μην σου παίξει ο Τάκης. Σου λέει, έλα, αυτά πάρω έναν άλλονα, γιατί να σκιστώ. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι, είναι και το πώς το παρουσιάζεται, πώς πρέπει να παρουσιαστεί ένα θέμα. Όταν καθαρίσουμε με το καλό,
Μπορεί να μπει ο καθένας σε παραπάνω λεπτομέρειες. Ωραία. Αυτά τα είπαμε έτσι. Επιδερμικά. Ναι, ναι. Και γιατί ήδη έχουν πουληθεί. Εγώ εκεί επιμένω, ήδη έχουν πουληθεί 14.000 διαρκείας. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή δεν περιμένουν να κάνουν μεταγραφές, δεν περιμένουν. Περιμένουν την ομάδα μας στις 26-27 πότε παίζουμε. Μπορεί να είναι πρώτο παιχνίδι μέσα. Μακάρι για να είναι ένα 5-0 για να τελειώνουμε. Να περάσουμε και το δεύτερο παιχνίδι, προκριματικό. Και να πάμε το πρώτο είναι το σημαντικό, να ξέρεις ότι παίζει ναι. Ευρώπη. Τάκη. Ναι, και για μένα και το άλλο είναι γιατί θέλω να παίξω τα δύο λίγα. Ναι, Τάκη, αλίμον, άσυμα. Θέλω εφέτος στους ομίλους του Champions League την Μπαρτσελόνα. Αυτό θέλω εφέτος εγώ. Να και κλείδες. Και η άλλη ας είναι όποιος θέλει. Όχι, θέλω την Μπαρτσελόνα, εκεί. Δεν έχουμε παίξει και παίξει. Όλες έχουν παίξει. Έχουν έρθει και έχουν προσκυνήσει στο ναό. Στον Πειραιά, στο Καραϊσκάκι. Θέλω και η Μπαρτσελόνα να προσκυνήσει. Σου πω εγώ ποιος. Εντάξει, μην μη θίξεις κάποιους. Ναι, δεν ναι. Θέλω, δεν θίγω παίχτες. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Τι ώρα είναι, πάμε στις γραμμές ή θα έχουμε κανένα διάλειμμα. Απίστευτο και... ναι, πάμε και στις γραμμές. Πάμε, ναι, μην διάβασες από εδώ. Ωραία. Καλησπέρα. Μαγκή για τη Ρώτικα, πεντακάθαρα, με μαγιά και κρυστάλλινα. Είμαστε απλώς ο Ολυμπιακός. Αυτό τι ήταν εδώ. Μπορείς να μας ρωτήσεις. Μας έβαλε το δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια υπέγραψε ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό. Παιχταρά μου! Και άλλαξε την ιστορία του σώματος. Δύο ευρωπαϊκά, τρία πρωταθλήματα. Έτσι θα λες. Δύο ευρωπαϊκά, τρία πρωταθλήματα, κάνα δύο κύπελλα. Όχι, εμείς οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Ένα και τα άλλα τα παιδιά, λίμωνο και συγχαρητήρια και στα αδέρφια που τον έφερα στο λιμάνι. Και στον Γιώργο και στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Και στον Παναγιώτη και στους άλλους συντελεστές της ομάδος, έτσι, αλλά... Εσύ, κάτσε, μια και υπέγραψε, σε παρακαλώ για πάνε το λίγο το... Κύριε σκηνοθέτα, μια και υπέγραψε, να δούμε όλοι τι έκανε στα βαζέλια ο Βασίλης ο Σπανούλης. Συμφωνείς? Πάντα. Α, κουμπαράκι. Άλλη μου. Λίγο υπομονή. Είναι και το παιδί πιο άργος και από την καθυστέρηση. Στα έχω πει εδώ. Και χωρίς φωνή, δεν χρειάζεται. Να ακούμε το κλάμα των ανθρώπων εκεί μέσα. Έλα τώρα, μέρες που είναι. Άσε να κάνουμε καλοκαίρι. Άσε. Τι να θυμούνται πάλι. Πήραν ένα πρωτάθλημα, λέει, πώς το λένε, που πέφτουν μέσα. Στην κατάδυση. Στην κατάδυση. Μόνοι τους που πέφτουν. Σε στεριά. Και μόνοι τους. Να δείτε. Έλα, ρε, βασιλική κατά. Εντάξει, πορτμπουρί. Άρε, Παπα-Νικολάου, παιχταρά. Να τους λέει εγώ τώρα, δεν είναι ότι πάλι εγώ λέει τώρα. Καταλαβες, τι τους είπε. Όπως το μεταφράσει ήταν. Να το, πάρ το. Κάκε. Ναι, πιο μετά, τι θα δώσω κάκε. Μοιάζει. Να και Σπανούλης πάλι. Καλορίζικος για άλλα δύο χρόνια Σπανούλη μου και μετά να είσαι πάντα στον Ολυμπιακό. Πάρ το πρώτο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μπράβο, Βασίλη Σπανούλη, γίγαντα. Θέλω μια φορά να σπικάρω έναν αγώνα μπάσκετ. Τάσε αντικειμενικό σχόλιο. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να δεις. Θα είμαι πιο αντικειμενικό εγώ από αυτό το χατζι. Δεν ξέρεις τι χατζι, πώς το λένε. Κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έλα ρε, τι έκανε ο άνθρωπος, ρε. Φοβερό. Έλα ρε, φίλε. Φοβερό. Αυτό είναι, αυτό είναι. Εδώ. Δεν υπάρχει αυτό. Να σου πω τώρα, ξέρεις τι παιχνίδι ήταν αυτό για τα βαζίλια. Όλη νύχτα τρέχαμε και το πρωί μας φτιάξαμε. Ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, είναι ο Διαμαντίδης εκεί, του πάει λίγο έτσι. Δηλαδή δεν είναι τώρα, θέλει ένα δευτερόλεπτο, δύο εκεί. Δεν είναι εύκολα αυτά. Δέκατα. Δέκατα. Δηλαδή ο Τζόρνταν, βάλτε ένα παίκτη, θα το κάνει και ο Τζόρνταν. Στο κάθε σημείο. Ναι, θα το κάνει και ο Τζόρνταν. Αλλά το κάνει και ο Σπανούλης. Ο πρώτος παίκτης στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό δεν θα σου πω. Έτσι είναι εκεί. Μα λέμε τα πράγματα. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Δεν με λένε Τάσο. Καλησπέρα είπε. Α, καλησπέρα. Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, ωραία.
Θε να βρει, βρει. Δεν μα κάνω να τα βρει σήμερα. Δεν μπορεί να θέλει να πει κάτι άλλο το παιδί. Μια βρισιά. Και γαμία και λοιπά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Φοβερό! Άκου φίλε, ας το πω εγώ. Με τεγά το φιλιτρί. Νυχτεά τη λυπή. Εντάξει είμαστε. Αν ποιοι είμαστε. Ελά, μπρος, πάμε στον επόμενο. Ή επειδή είσαι μικρός και δεν ξέρεις. Θα μεταφράσω να το πω. Όχι, μου άστο. Αυτό. Ναι. Όποτε παίζαμε εκεί στη Λεωφόρο, στο Περιβόλια, μας δίνατε εισιτήρια στις 13, τους, στις 14, μακριτσάμε εισιτήρια. Διασκορπισμένα και καλά. Το 30%. Πάντα με πουστιά. Να μην είμαστε κάθε θύρα. Ναι, το 30% εκεί μπορούσατε να τα δώσετε μια θύρα. Τα δίνατε πάντα έτσι με σκιαπού. Παντού πηγαίναμε εμείς. Μετά ξαφνικά λέγαμε δεν έχουμε κάνει πυρήνα πολύ. Φεύγαμε από τις θύρες εκεί που ήμασταν. Εκεί στις 13, στις 14, σε όλα έτσι. Παντού. Θα θυμάστε οι παλιοί, σε όλες τις θύρες της Λεωφόρου. Και πηγαίναμε και κάναμε ντου από την 7 και μπαίναμε. Αυτό το σύνθημα που λέει ο Τάκης, γιατί πρωτού κάνουμε ντου και να μπούμε όπως κάθε χρονιά για καμιά 15 ετία. Έτσι Τάκη μου, όπου σφάλω πάρτε κανένα τηλέφωνο. Φώναζε ο κόσμος, νυχτεά τη λυπή, μιετεγά το φιλιτρί. Φοβερό σύνθημα. Έλα ρε φίλε, και αυτή δεν την ανοίγανε και την κρεμίζανε οι Ολυμπιακοί την πόρτα και μπαίνανε μέσα από την 7 και βλέπανε το χρυσό τέρμπι της Ίων πραγματικά. Εκεί θα δείτε, αν λέμε ψέματα, πάτε τη διαφήμιση στο YouTube. Μια έτσι, μια διαφήμιση. Που είναι εύκολο να μην μπαίνετε, πατήστε το χρυσό τέρμπι της Ίων. Και θα δείτε ποιοι είμαστε και δείτε από πίσω, από πίσω στον γκολ, ποιος είπε, τι ήρεμα που ήταν. Και με λεωφορεία, κόσμο, μηχανάκια, αυτοκίνητα, ταξί πήγαινε. Όχι εσείς τώρα 4.005 που ήσασταν στο Καρασκάκι το παλιό. Που λέει από τα μεγάφωνα λένε δεν υπάρχουν τρένα μετά τις 12, τι είχε πει. Ναι, κάτι είχε γίνει. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Λέει στάση εργασίας ναι, κάνει κάτι και, και δεν θα έχει τρένα. Και, και, και κάνετε ένα φορά. Πιο πολύ από αυτό που κάνουν αυτοί οι Φιλανδοί. Ναι, όχι, αυτό ήταν σαν χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή να είσαι μπροστά στο τέρμα και να χάσεις την ευκαιρία που ακούγεται μέσα στο κήπεδο ένα «Ω, τι έχασε ο μαλάκας». Και, λέ, και είπανε ναι. Που τους αφήσατε μόνους τους. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Κάνουνε το εκεί, να ο κρυοσυντρώτας, ναι. 12 ώρα το βράδυ, ήταν και νυχτιάτικα που θα μένατε στον Πειραιά. Και την άλλη μέρα, άκου να δεις, ενώ αντί να το περάσουν στη ζούλα και τέτοια, βγαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και λέει που αφήσαμε τον κόσμο 4.000 μόνοι τους. Δηλαδή, πόσο είναι η μοναξιά. Δηλαδή, άμα είσαι με 4.000... Άκου. Δηλαδή, άμα έχεις πάρει 4.000 γυναίκες σαν τον άλλονα, είσαι μονογαμικός. Έλατε. Αλλά θα το πω είσαι μοναχικός τύπος. Αν βάλουμε 4.000 άτομα από τη θύρα 7, παίρνουμε την Κωνσταντινούπολη σε 3 μέρες. 4.000. Ναι. Είσαι... Παίρνουμε την Κωνσταντινούπολη σε 3 μέρες. Μόντι μας. Ρε 4 τζετσκί να μας δώσετε τελείωσε. Σε λέω με 4 δικά μας. Δεν φτάνουν τα τζετσκί πως θα λένε αυτά. Για να πάμε κατευθείαν. Πώς και... Έχουμε και στη Μυτιλίνη τον Παμπλέρα. Θα ξαναβάλουμε. Εντάξει, ωραία. Πάμε καλύτερα. Είναι όλα υπολογισμένα στα μάτια. Εμπρός. Ο ίδιος είναι. Αν τι θα είναι. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Πάνω απ' όλα Ολυμπιακός, μάγκες μου. Ουμπεράλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο ίδιος είναι και έχει αλλάξει φωνή του. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Άντε γεια! Άσε ρε. Ο ίδιος και ο ίδιος είναι ρε. Πάει άλλος Παναθηναϊκός. Από είναι ο ίδιος ρε. Μη με τρελαίνεις τώρα. Απ' αυτό που είπε. Ίδιος είναι. Άσε. Πάρε ένας Παναθηναϊκός που να μην βρεις. Μην τσάπαεις, έκανε τον μπούστη. Άστονα τον άνθρωπο, δηλαδή τώρα. Το πρώτο ήταν στη μαγιά του ο μάγκας Πούστης. Δηλαδή άστονα το ολοκληρώσει το σκετσάκι. Θα τον αφήσω. Τον άφησε σαν μάγκα. Σαν... Γιατί δεν τον αφήνεις σαν ροδέλα. Μισό λεπτό. Άμα τον αφήσω, το επόμενο. Ρε Σεργέη. Και μιλήσει. Ναι. Και του πεις έφυγες, έφυγες, χάρηκες, ωραίο. Φίλε, τώρα καταρχήν. Έλα, ρε, και τώρα μην με τρελαίνει. Ήταν ο ίδιο, θα βρει πάλι το ίδιο. Ρε, καλησπέρα, είναι πάμε, τριλογία, πάμε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή βγαίνει, κάνει το μάγκα, ναι. Μετά λέει θα βγω, θα κάνω τον μπούστι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρώσει, ρε φίλε, τώρα. Δεν εντάξει, γίνεται. Ωραία. Είναι ασέβεια. Σα αφήνω, τώρα εγώ δεν μιλάω. Τέλος πάντων, μιλά εσύ. Πάμε, εμπρός. Όχι, μαζί, αλλά είναι ασέβεια τώρα προς τον κάθε να μην ολοκληρώσει. Στον κάθε πούστι. Εμπρός. Ο ίδιο, τώρα παίρνει αυτό τώρα που είναι. Έλα, για πάμε τώρα. Σκάσω σου. Όχι, δεν σκάσω. Δεν με σκάσει αυτή, ασκάσε εσύ μόνο. Έλα, φίλε μου. Και καλησπέρα, παιδιά.
Ναι, γεια σου φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Γεια. Ο Φώτης είμαι από τη Μεταμόρφωση. Ωραία, γεια σου Φώτη. Τι κάνετε, Ταραντίνο, ξέρεις, Queen, για αυτός μου, για να με θυμηθείτε. Χαμηλή σου. Α, ο Ταραντίνο, ναι, ο φίλος. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου Φώτη. Τι έτσι να σας ακούσω λιγάκι. Ωραία. Να μιλήσω μαζί σας. Ωραία. Εντάξει, τώρα ακούγεται μια χαρά. Ο ήχος, ναι. Ναι, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιτυχίες στις ομάδες μας πάντα, στην ομάδα μας πάντα, έτσι. Ναι. Στους φίλους Παναθηναϊκούς που πήραν προηγουμένως, φίλους τώρα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει. Ένας ήταν και φίλοι και φίλος. Θέλω να πω κάτι. Εγώ εδώ και μερικούς μήνες από το Μάρτιο είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Μάλιστα. Και ήμουν σε μια δημόσια υπηρεσία εκεί σε θέση προϊσταμένου. Εκεί ερχότανε ο Δωμάζος και ο Λουκανίδης, για υποθέσεις οι άνθρωποι, έτσι. Μάλιστα. Και μια φορά λέω του Μίμη του Δωμάζου, του λέω ρε Μίμη, για πες μου, εσύ έτσι, πώς ήσουν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μου. Ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι μου είπε, παιδιά. Ο Θανάσης ο Μπέμπης. Το Μπέμπης, το είπα εγώ. Δεν είπε για τους παίκτες. Ο Τάκης Λουκανίδης μου λέει εγώ, εκεί που έδωσε κατεμπελά μου και κομπλάτιζα και δεν μπορούσα να τον παίξω αυτόν τον άνθρωπο, ήταν ο Ηλίας ο Ιφαντής. Πεχταράς και ο Λιάκος, ναι, και ο Ηλίας. Ναι. Τώρα παιδιά μου, επειδή όπως λέει και ο Τάκης είσαστε εκπομπή λόγου, θα ήθελα να πω τώρα κάτι, ας πούμε, όσον αφορά με τα τμήματα του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα τα γυναικεία τμήματα. Για πείτε, πείτε. Εμένα δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, να πούμε η φανέλα του Ολυμπιακού να έχει μέσα βυζιά, να πούμε, και το σορτσάκι να έχει νημού. Δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Κάτσε, ρε φιλαράκο, κάτσε να σου πω κάτι. Άρα δεν έχουμε καθόλου γυναικεία τμήματα. Κάτσε. Δεν γίνεται, ναι. Αν έχουμε γυναικεία τμήματα, τι να έχουμε. Να... Κάτσε ρε φίλε, δεν το πας καλά το θέμα. Εσύ είσαι παντρεμένος. Όχι, δεν είμαι. Αλλά έχεις κάτι με τις γυναίκες ρε φίλε. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού, είναι κάτι, έχεις πρόβλημα με τις γυναίκες. Εντάξει, δεν είναι. Κάτσε άκρη να μιλήσω. Ναι. Έχεις πρόβλημα με τις γυναίκες. Και σε παρακαλώ πολύ, αν θες να ξαναμιλήσουμε, αυτή την προσβολή την πάρεις πίσω. Κοίταξε να δεις. Όχι, Τάκη. Σου λέω. Ό,τι σου λέω. Είναι κορίτσια, είναι άνθρωποι, παίζουν στην ομάδα μας, έχουνε μάνα, έχουνε πατέρα και στα παγορεύω. Άντε γεια! Ρε παιδιά, ναι, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Οποιαδήποτε, όχι, η κάθε αθλήτρια, δηλαδή τι θα υπάρχει. Είπε, Άκη, δεν έχω γυναίκα, τέλος. Ρε, ας τον άνθρωπο το ίδιο. Το, όχι, μη, εγώ το λέω, Άκη, εγώ τον προσβάλλω, δεν τον προσβάλλεις εσύ. Δεν προσβάλλουμε κανένα εμείς. Ναι, εγώ τον προσβάλλω. Έχεις κάτι με τις γυναίκες, φίλε. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα, δεν στέκει αυτό. Δεν στέκει, Άκη. Εντάξει, αυτό. Υποτίμησε και τη φανέλα του Ολυμπιακού και τις αθλήτριες του Ολυμπιακού. Μου το είπα, νιώθετε και καλά. Δεν ξέρω να παίρνει τηλέφωνο, δεν μαγαρίζετε καμιά φανέλα άμα τη φορέσει η γυναίκα. Κάτσε εκεί με τους σκηνοθέτες. Σταμάτα λίγο. Δεν μαγαρίζετε καμιά φανέλα, καμιά ομάδος, αν θα τη φορέσει η γυναίκα. Άλλη μόνο. Συγγνώμη. Εδώ η Σακοράφα και η Πατουλίδου που είχαν το σήμα της Ελλάδος. Δεν σε πείραζε. Κάνε μου τη χάρη, εδώ δεν ξαναπαίνει τίποτα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μαλώσουμε συνέχεια τώρα. Δεν μαλώνουμε, εδώ δεν ξαναπαίνει. Ωραία, δεν είναι και θέμα αυτό τόσο πολύ να το πούμε. Ναι, βέβαια, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι, ναι, φίλε. Θέλω να σε χαρώ για τον μπάσκετ. Είμαι Παναθηναϊκός και είμαι από δρόμο. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι, εντάξει, μίλα λίγο πιο δυνατά, ο ίδιος είσαι. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Δηλαδή το άκου τώρα με τον Αγγλικό. Ναι, εντάξει. Όποιο και να είσαι, τα ίδια θα πείτε. Με τον Αγγλικό. Ωραία. Όποιο και να είσαι, άφησε λίγο τον τόνο τη φωνή σου. Να σ' ακούμε. Τώρα. Ναι. Να σ' ακούμε, μπράβο, έλα. Έλα, ρε. Εντάξει. Απλά πήρα να συγχαρώ γιατί στο μπάσκετ τα έχετε καταφέρει. Και έχω προσπαθώ να πάρω τόσο καιρό να σου το πω. Πού δεν τα έχουμε καταφέρει, φίλο μου. Ναι, στο μπάσκετ λέει τα έχετε καταφέρει. Λέω και εγώ, λέω, πού δεν τα έχουμε καταφέρει. Εντάξει, μας έχετε κάνει ρεζίλη.
Ρεζίλ, εντάξει, οι Ρεζίλ γίνεστε και μόλις σας, αλλά εμείς τα έχουμε καταφέρει. Τους έχουν ενάσχει, μπερδεύεσαι, λέει ο άνθρωπος, ότι έχουμε γίνει Ρεζίλ σαν Παναθηναϊκοί. Σαν Παναθηναϊκοί. Αλλά, φίλε, αυτό είναι δικό σου θέμα, έτσι. Εμείς κοιτάμε, σαν Ολυμπιακός, να είμαστε πρώτοι παντού. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα και της κάθε ομάδας, αντίπαλης, να έχει και αυτές τις ίδιες βλέψεις. Ναι. Και το αποτέλεσμα ποιος το πετυχαίνει. Έλα, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Για τις ομάδες σου δεν μπορώ να σου ευχηθώ. Τα χειρότερα. Δεν το λέω εγώ, τα χειρότερα. Ό,τι διεκδικούμε μαζί. Υγεία να έχεις, ναι. Εσύ και η οικογένειά σου. Τα χειρότερα. Όποτε παίζει από μένα θα προσκυνάς. Πάμε, εντάξει. Καλησπέρα. Πού είμαστε. Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Πήγαμε σε άλλη γραμμή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα χαμηλώνετε την τηλεόραση να μας ακούτε το τηλέφωνο να μην ακούτε και τη φωνή σας. Δεν πήγαμε, μαλάκι. Εκτός αν θέλετε να ακούτε τη φωνή σας και να χαίρεστε. Ναι. Πάμε σαν τη γραμμή. Πάμε σαν τη γραμμή. Ο άνθρωπος κοιμάται όρθιος. Ξέρεις αν είναι όρθιος. Με τηλέφωνο δεν έχω δει άνθρωπο να κοιμάται. Να το έχει εδώ και να κοιμάται, το έχω δει. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Λευτέρης είμαι από Κυψέλη, έχουμε ξαναμιλήσει. Ο Λευτέρης. Από Κυψέλη. Από Κυψέλη. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, Ολυμπιακάρα. Ναι. Ένα πράγμα είπε από παιδιά, να σας ακούσω και να πω ένα πράγμα. Που το λέμε και σε εξαίρεση συνέχεια. Πρωτάθλημα και Κύπρος, λέω στον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ, αδέρφια. Να σε καλά, καλό βράδυ. Απλά είναι τα πράγματα. Ωραία τηλέφωνα αυτά. Λακωνικά και περιεκτικότατα. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτοιμος. Έχεις τρελαθεί από τη χαρά σου. Χαμήλωσε λίγο τη τηλεόραση. Ναι. Έχεις τρελαθεί από τη χαρά σου για τη μαλακία πρόκειται να πεις. Αλλά χαμήλωσε λίγο τη τηλεόραση να μην τα ακούς και μπερδεύεσαι. Να μην ακούς τη φωνή σου. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Σου πετάω και το πιάνει. Πάμε σ' άλλη γραμμή. Εμπρός. Εσπανούλα σου, έλα. Το χαρβανό. Τι έπαθε αυτό? Τι έκανε, έβρισε και φύγε. Εμπρός. Γιατί τα παίρνεις όλα για βρισιά? Δεν έχει, εδώ δεν ακούσαμε τίποτα. Πρέπει σαν και καλά να είναι βρισιά. Ναι, δεν του βγήκε. Έχει, καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα ξημερώσει. Ναι. Κρίμα για τον κύριο που έβρισε τα κορίτσια. Ναι. Και σήμα εξής, αλλά κρίμα. Μπράβο σου, φίλε μου. Σου δίνω συγχαρητήρια. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εσεί το αυτονόητο. Έχει δίκιο. Φίλε. Έχει δίκιο, τι απούμε τώρα. Ρε αλίμονο τώρα. Μην καθόμαστε να λέμε το αυτονόητο, να το κάνουμε εξεζητημένο και να έχουν δίκιο. Όσοι λένε. Έχει τηλέφωνο να πει αυτό, ρε. Ναι, καλά έκανε. Εντάξει. Για πες κάτι άλλο, φίλε. Σεβασμό, τίποτα άλλο. Σεβασμό, τίποτα άλλο. Φίλε, καλό βράδυ. Πώς έγινε? Να σε καλά, όχι ρε, σεβασμός, άλλη μόνο. Έλα ρε, ο άνθρωπος, τι είπε τώρα ρε. Και στα ζώα και σε όλους, όχι. Να ξέρεις ότι από τις γυναίκες, ο κάθε άνθρωπος, γεννηθήκαμε από τη μάνα, ημάζουμε μάνα. Εξημάνα. Μην πάμε μόνο εκεί, εμπρός. Εντάξει τώρα, δεν είναι και τόσο. Όχι, όχι, ήταν χοντρό και το έχει πιάσει κι εσύ. Δεν το έχω πιάσει τόσο χοντρό. Κατάλαβα, γιατί να το δίνει σημασία. Όχι, γιατί πρόσβαλε και τη φανέλα του Ολυμπιακού συγχρόνως. Όχι, παλιές για τη φανέλα, το πέτσι. Ότι και καλά ματαρίζει για τη φανέλα. Ναι, 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 ναι. Όχι, δεν την πρόσβαλε τη φανέλα, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, το αναλύσαμε. Εμπρός. Άμα θέλει το. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια. Γεια σου. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Νίκος Ολυμπιακός, έχουμε ξαναδεί τις δύο σπρές.
Ολυμπιακό. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις καταρχήν για τα προκριματικά πρώτα. Ναι. Γιατί επειδή έχουμε γίνει πρωταθλητές, δεν το ξέρω καλά αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται να παίζουμε δύο αγώνες και ο δεύτερος μας να παίζει πάλι δύο αγώνες. Θα μιλήσω το λίγο. Βάσει βαθμολογίες νομίζω αυτό. Όπως γίνεται να δίνουν όλοι δύο αγώνες, έτσι είναι φίλε. Δύο προκριματικά δίνουν όλοι. Έτσι είναι φλόρι. Όχι, είναι βαθμολογίες. Μπορούσαμε να παίζουμε μόνο ένα, στο δεύτερο. Τι βαθμολογία, αφού. Της Ελλάδος, όχι του Ολυμπιακού. Της Ελλάδος. Μάλιστα. Αν υπάρχει και δεύτερο. Θέλω να ρωτήσω. Κάτσε. Εφόσον. Ένα λεπτό. Υπάρχει πρώτο. Δεύτερο. Ναι, υπάρχει πρώτο. Πρώτος, προκριματικό. Δεύτερο προκριματικό. Τρίτο που παίζουμε εμείς. Και τα play-off. Και τα. Ναι. Και οι άλλοι, ναι, κάτσε συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό ρε φίλε. Και οι άλλοι τότε γιατί παίζουν, πάλι δύο δεν παίζουν. Οι άλλοι. Α. Ναι, α. Για πάμε. Η διαφορά είναι ότι εμείς παίζουμε στον όμιλο των πρωταθλητών, οι άλλοι παίζουν στον όμιλο των μη πρωταθλητών. Ωραία, και δηλαδή αν περάσουμε τον πρώτο αγώνα. Εξασφαλίσαμε την Ευρώπη. Η Europa Champions League. Ναι. Με τον πρώτο προκριματικό. Ναι. Δηλαδή 3 Αυγούστου θα ξέρουμε. Ναι. Ωραία, και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος μας, ξέρω εγώ, που τον κατηγορούν συνεχώς με λάσπη καθημερινά κλπ. Ναι. Γιατί τα λέτε μόνο εσείς από την υπομονή και δεν βγαίνει ο ίδιος που είχε πει ότι θα δώσει μια συνέντευξη. Να σου πω εγώ. Εδώ και ένα χρόνο. Να σου πω, αγόρι μου. Δεν θέλει να ασχοληθεί με τα σκατά. Τι υποφιλώσει δεν φτάνει. Δεν φτάνει να το λέμε μόνο εμείς που κατηγορούν το Μαρινάκι, πρέπει να το πει και ο ίδιος. Κοιτάξτε. Και εγώ σου απαντώ, θα σου πει και ο Άκης. Δεν θέλει να ασχοληθεί με τα σκατά. Με τα ψέματα και με την εγκληματική οργάνωση που είναι αυτή. Την πραγματική. Φιλέ, άκου να δεις. Καταρχήν, να ξέρεις ότι δεν πέφτει τίποτα κάτω. Και. Κάθε κατηγορία λάσπης και κάθε συκοφαντία αντιμετωπίζεται εκεί που πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν είναι αλλού από τα δικαστήρια. Ναι, θέλω να πω απλά ότι πριν από δύο χρόνια... Είναι άλλα τα δικαστήρια, ένα λεπτό ας πω. Άλλα τα δικαστήρια τα κανονικά και άλλα τα τηλεοπτικά. Τα τηλεοπτικά δικαστήρια είδαμε ότι πήγαν οι πραγματικοί δικαστές να τους τσακώσουν, έτσι. Και κρυβόντουσαν σαν τα ποντίκια. Ναι. Λοιπόν, αλλά στα πραγματικά θα πάμε, όχι στα τηλεοπτικά. Ωραία. Yeah. Άλλο θέλω να πω όμως, πριν από δύο χρόνια π.χ. έβγαινε κανονικά και τώρα και μίλαγε, ξέρω εγώ. Για να ανοίξετε λίγο. Θωμά, ή θα το πηγαίνεις πολύ ψηλά τον ήχο ή πολύ κάτω το πας. Εντάξει, δεν φταίει και εκτός μου. Έλα, να ακούμε. Να ξανακάνω την ερώτηση. Ναι. Πες. Ναι. Ναι, λέω, πριν από δύο χρόνια π.χ. έβγαινε κανονικά και μίλαγε, αυτό εννοούσα. Τώρα και δεν βγαίνει. Ξαναπέσω ρε φίλε μου, δεν τα ακούμε. Ναι, λέω, πριν από δύο χρόνια ας πούμε, δεν έγινε κανονικά και μίλαγε και σε συνεδρίες που του παίρνανε επιχείρημα στο γήπεδο ή μετά τους αγώνες. Τώρα ας πούμε, γιατί δεν το κάνει αυτό. Γιατί δεν κάνει. Πριν δύο χρόνια άκουσες εσύ τι θέλει να πει. Δεν μπορούμε. Φωνίζει κιόλας δεν κάνουμε. Μ' ακούτε τώρα. Ναι, λίγο πιο αργά. Δεν φταίς εσύ. Και λίγο πιο σύντομα. Μην νομίζω ότι φταίς κι εσύ. Ναι. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ναι. Ότι πριν από δύο χρόνια ήταν κανονικά ο πρόεδρος μας και μιλάει και μετά τους αγώνες που άμα ήταν και το ρωτάγανε κάτι κλπ. Τώρα εννοώ γιατί δεν βγαίνει να το ξανακάνει αυτό που πριν δύο χρόνια, ας πούμε. Δεν το ρωτάγανε πριν δύο χρόνια για αυτό, τι το ρωτάγανε, για την ομάδα το ρωτάγανε. Ναι, και έλεγε και για δημοσιογράφους κλπ. Τώρα ας πούμε γιατί δεν λέει κάτι, άμα έχει να πει δηλαδή που το κατηγορούν. Άκου να σου πω κάτι φίλε μου, καταρχήν. Αυτοί που τον κατηγορούν μιλάνε για το 11 και για το 12. Θα σου πω κάτι για σένα. Αν υπήρχαν πραγματικά στοιχεία, θα είχαν γίνει και τα δικαστήρια. Έχουν περάσει 5 χρόνια κατηγορίες ψεύτικες και δικαστήριο δεν βλέπουμε. Εμείς μακάρι να έχει γίνει το δικαστήριο γιατί έχει δοθεί ο Μαρινάκης. Απλά το συντηρούν για να μπαλώνουν τα δικά τους προβλήματα. Τώρα, ό,τι δικαστήριο έχει τελεσυνδικήσει, έχει αθωθεί. Ο κύριος Μαρινάκης, ό,τι δικαστήριο και να έχει γίνει, έχει αθωωθεί. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Αυτό που είπε και ο Τάκης είναι το αποτέλεσμα. Αν δεν τελεσυνδικήσει, έχουν δικαίωμα που το παίρνουν πάλι μόνοι τους και αυτοί, έτσι, δικαίωμα του κόλλου, να λασπολογούν. Όχι, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, όσο δεν τελεσυνδικεί, να το πω κανονικά, η κάθε απόφαση, να λασπολογούν. Και να λένε τα δικά τους και να στείλουν εκπομπές επί εκπομπών. Να παρηγοριούνται.
τα πρόβατα οι οπαδοί του. Μα εδώ πέρα έχουν αφαιρωθεί άλλοι που έχουν κάνει και φυλακή πλάκα. Κάνουν τώρα. Τι εδώ πέρα? Εδώ πέρα έχουν αφαιρωθεί άλλοι προέδροι που έχουν κάνει και φυλακή. Ναι, αυτό σου λέω. Μα κοίτα να δει τώρα. Εδώ έχει ένα υπουργό που κάθεται και συνομιλεί με κοινού εγκληματίε, έτσι. Και όχι συνομιλεί και νομοθετεί. Ακούσατε αυτό το νέο που έβγαλε ο υπουργός ο Κοντονής και δεν ξέρω αν ισχύει, να το ψάξετε. Αυτό πήγα να σου πω. Νομοθετεί. Όχι για δικαστήριο, για παίχτες. Ότι όποιον παίχτη παίρνουμε δανεικό, δεν θα μπορούμε να το δώσουμε, ξέρω εγώ, σε άλλη ομάδα. Ναι. Άκου τώρα. Δεν θα αγοράζουμε. Αυτό σου λέω. Νομοθετεί κάθε υπόδειξη των ρέστων και των απαταιώνων φίλων του, που δεν έχουν σκοπό να βάλουν λεφτά στις ομάδες τους, δεν έχουν τάντερα να διαθέσουν λεφτά στις ομάδες τους και να πάνε να πάρουν ένα παίχτη που τον εκδικεί και ο Ολυμπιακός στα ίσα με λεφτά και χρησιμοποιούν τον Υπουργό να φτιάχνει νόμους για να καλύψει την αδυναμία τους να πληρώσουν το οτιδήποτε. Ένα για λεπτό. Να το καταλάβεις. Ένα λεπτό. Αυτό που είπες, φίλε μου, ο Κοντονής που πρέπει να βάλει αντί για υπουργός να βάλει αρχιδικαστής, αρχιδιαιτητής και μια FIFA εδώ, να γράφει και FIFA στο μανίκι του. Πρέπει να φτιάξει β' ομάδες, όπως έχει β' Μπαρτσελόνα, β' Ρεάλ στην Ελλάδα. Άστα τα και μην το θίγεις αυτό, άκου τώρα. Αυτό δεν πρέπει να πάει. Ομάδα. Όχι, είπε θα κάνουμε, ναι. Κάτσε να δεις την καινούργια εξέλιξη. Για σημερινή. Απασχολούμε την εφημερίδα στο τηλέφωνο. Έλεγε ο Κοντονής να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ομάδες της ΑΕΦΑ Εθνικής να κάνουν και β' ομάδες. Να είναι Ολυμπιακός Β, ΑΕΚ Β, ΠΑΟΚ Β. Να πέσουν οι παίχτες. Ναι, λοιπόν, αυτό απέτυχε στην Ισπανία μόλις σήμερα το ανακοινώσαμε ότι δεν πρόκειται να εξελιχθεί. Γιατί απέτυχε σαν πείραμα. Είναι στη γραμμή ο φίλος ακόμα. Έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το έχεις από πράξη. Όχι, είναι σημερινή εξέλιξη. Έχουμε κάτι άλλο. Να μην γίνει και εδώ τότε. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά, λεβεντιά μου. Να θυμάται ο κόσμος ότι η πιο σημαντική ερώτηση του φίλου που έκανε είναι. Και η απάντηση που δώσαμε εγώ και ο Άκης είναι αυτές οι κασέτες που βάζει ο Θωμαίδης που είναι και παράνομες. Έτσι δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο ο Θωμαίδης. Είναι όλο το σύστημα που πολεμάει τον Ολυμπιακό. Όχι, το σύστημα συγκεκριμένο είναι. Το σύστημα αυτό, ναι. Είναι από το 2011 και 2012. Αν υπήρχε πραγματική κατηγορία, θα είχε γίνει το δικαστήριο και θα έχει συνέπειες ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που το διατηρούν για δικό τους όφελος, γιατί δεν κάνουν μεταγραφές. Τους κορυδεύουν οι οπαδοί τους, δεν φτιάχνουν γήπεδα. Πού το γήπεδο του ΤΣΑΕΚ, πού το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά προκειμένου δηλαδή, πώς να σου πω, εκεί που δεν βλέπεις γήπεδο, πας ας πούμε και βλέπεις τα κάθια. Λέει ο άλλος, ναι, αλλά κάποτε. Α, ναι. Καταρχήν λέει, έλεγε το αφεντικό του ότι μεταγραφές τα κάνω όταν αλλάξει ΕΠΟ. Ναι. Όταν αλλάξει ΕΠΟ. Θα έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Ένα λεπτό, κάτσε. Ναι. Η ΕΠΟ, δηλαδή καλές Οκτώβριο. Έτσι. Λοιπόν, μία δήλωση αυτή. Άλλη δήλωση. Οκτώβριο γίνονται μεταγραφές. Δεν γίνονται. Δεν είναι, Ρετάκι μου. Κάτσε, τα πάμε ένα-ένα. Με βοηθάς και εσύ. Ναι, έχουμε. Δεν πειράζει με τη γραμμή. Λοιπόν, άλλη δήλωση ήταν σημαντικά να πούμε. Άλλη δήλωση είναι ότι την πήραμε την ΕΠΟ. Την έχουμε την ΕΠΟ. Ναι. Και πάμε να βάζουμε και τους δημοσιογράφους στους τσάτσους μας να γράφουν και να δείξουν και τις συγκεντρώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία. Αφού την πήρες την ΕΠΟ και λες και βάζεις και τους δικούς σου να γράφουν, έτσι, γιατί είσαι ένας απλός φιλάθλος, γιατί δεν πας, ρε αγόρι μου, αφού την έχεις την ΕΠΟ έτσι όπως λες. Πήγαινε και κάνει μεταγραφές, γιατί να χάσει η ΑΕΚ άλλη μια χρονιά, περιμένοντας να σιγουρευτούμε αν έχουμε την ΕΠΟ, αφού είσαι σίγουρος. Ναι. Πήγαινε κάνει τις μεταγραφές σου, πάλι μια χρονιά οι ΑΕΚΤΣ στο δάκομα. Κάνε τις μεταγραφές σου διαφορετικά, ή το ένα δεν είναι, εμένα να και η ΕΠΟ, να και η ΑΕΚ. Ή το ένα δεν ισχύει ή το άλλο όμως, έτσι. Πάμε σε κάμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε Τάκη. Γεια σου, φίλε Άκη. Μάριος από Ηλίσια, Ολυμπιακός. Γεια σου, Μάριο. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά, τους αθλητές και τις αθλήτρες του Ολυμπιακού, που είναι οι αθλητές και οι αθλήτρες που είναι το μεγαλύτερο ήθος το αθλητικό στην Ελλάδα. Και να τονίσω ειδικά οι αθλήτριες είναι οι πιο ηθικές κοπέλες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όλες οι αθλήτριες του κόσμου. Τέλος πάντων, αυτό καταλάβατε γιατί το είπα.
για το τλήριο το προηγούμενο. Καταλάβαμε. Το, ναι. Τον απαράδεκτο αυτό. Ναι, ναι, μόνο, το καταλάβαμε. Εντάξει, τέλος πάντων, μην πλαταλιάσουμε. Εύχομαι φέτος να πάμε ακόμα καλύτερα, να πάρουμε και το πόλο, το πρωτάθλημα της Ευρώπης του πόλου, γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Να το πάρουμε και των γυναικών, να με θυμηθεί. Μακάρι. Και στο άντρο. Όχι τίποτα άλλο, και σαν χώρα και στο ποδόσφαιρο ακόμα να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, που μας πικραθήκαμε λιγάκι με την ατυχία και την αδικία που φάγαμε με την Άντερλεχτ. Να προχωρήσουν και οι άλλοι, ρε φίλε, όμως. Με όλο λόγια είναι, να προχωρήσουν και οι άλλοι. Μόλις τσεμητάνε, ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός που ακούς έχει να παίξει 6 χρόνια Ευρώπη. Ναι, ναι. Άσε με, ρε φίλε. Μόλις ξεμητάνε, πάει η Παπασύλλεγχο. Είναι το κόμπλεξ μαζί μας, διότι είμαστε η μοναδική ομάδα που ζυμωνιάζουμε στην Ευρώπη. Μόνοι μας παλεύουμε. Μόνοι μας. Εμείς φέρουμε τους βαθμούς. Αντί να χαίρονται και αυτοί που προχωράμε, γιατί και αυτοί θα πάρουν βαθμούς. Το χαίρονται, το χαίρονται, γιατί λαδώνει τα ντεράκι τους. Το χαίρονται. Αλλά είναι να βοηθήσετε και εσείς, όχι μονοκριτικοί. Και εντάξει αυτοί που έχουν το σκοπό τους. Οι άλλοι λουφιάνοι δημοσιογράφοι που οπότε έκανε καμιά νίκη ο Παναθηναϊκός μας σκοτίζανε τον έρωτα και δεν έχουμε ξεφτυλίσει. Έχουμε ξεφτυλίσει ότι η ομάδα υπάρχει στην Ευρώπη, πρωτοκλασάτη, έχει γονατίσει κυρίως το Καραϊσκάκι. Στα 17 τελευταία παιχνίδια έχουμε 14 νίκες. Έτσι. Έχουμε χάσει με 14 φορές. Να το πω κι αλλιώς. Αλλά ακούς τίποτα, τσιμουριά! Τσιμουριά! Είναι πολύ ελεηνοί, δεν παίζονται. Δηλαδή, ορισμένοι είναι με φοβερά, δηλαδή είναι καθαρά αντιολυμπιακή και το δείχνουν. Όχι, είναι καθαρά τη τσέπη του και καθαρά. Και κατά τη ομάδα του είναι, άμα το δει. Κοίτα. Άμα δεν τζουνιάζει η ομάδα του, ναι, δεν έχουν ομάδα. Άσε, είναι ρουφιάνοι. Ναι. Όχι, τζουνιάζει ο Παναθηναϊκός. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα του δίθεν εναντίον του Ολυμπιακού στρέφονται αποκλειστικά και μόνο στον κόσμο τη ομάδα που τα χρησιμοποιεί. Είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, είτε όποιο άλλο. Γιατί έρχονται και κάτι καιρού και μα πουλάνε και κάτι μυαλοπόλυνε. Ο άλλο στη Ηρακλή είχε και γνώμη για το Μαρινάκι. Ο Απατεώνα είχε γνώμη για το Μαρινάκι. Ο κάθε τυχάρπαστο που έρχεται, του λένε τι να πει και έχει παρατήσει τον Ηρακλή στο χείλο του γκρεμού. Έτσι, και αλλά έχουν γνώμη. Ο κάθε πουθενά βγάζει. Ο κάθε πουθενά, ο κάθε τίποτα. Μεγαλύτερη ομάδα Ελλάδο τώρα εδώ και χρόνια τώρα. Τη τίμια ομάδα, τη φυσική. Σωστό. Τέλος πάντων, παιδιά, εύχομαι να είμαι στον αγώνα τον πρώτο εδώ, τον προκριματικό, αν είναι στο Καραϊσκάκι τέλη Ιουλίου, γιατί τον Αύγουστο φεύγω για άδεια. Αν δεν είμαι, εύχομαι ολόψυχα καλή τύχη στην ομάδα μας. Σε εσάς υγεία προσωπικά, παιδιά. Να είστε καλά. Διαρκείας, αμένες μακριά. Ωραία. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Να πούμε ότι ευχαριστούμε, και μάλιστα. Τα εσαχνικά αθλήματα του Παναθηναϊκού που δεν παίζουν πουθενά στην Ευρώπη, τα έχουν βγάλει από την Ευρώπη λόγω χρημάτων. Ρε πουθενά τώρα σου. Τι θέλετε να σας πούμε, ρε. Ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ που δεν θα βγει ούτε στο βολέι. Τι θέλετε, είτε. Δηλαδή, κάνει μια επιτυχία μια ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ βγαίνει τώρα. Ναι, θα πάει. 2-3 χρόνια, αλλά. Θα μετά πάει, να δούμε, μετά. Τι. Κάνει μια επιτυχία μια ομάδα, έτσι. Πώς μεταφράζει την επιτυχία. Αφήνουμε στη λιγούρα όλους τους άλλους αθλητές των άλλων τμήματων και τα δίνουμε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα το οποίο έχει το momentum, μήπως και χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Γιατί πάντα ο Ολυμπιακός είναι αντιπάλος την οποιαδήποτε ομάδα που θέλει να διεκδικήσει κάτι. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω στο διάλειμμα γιατί ένας φίλος τηλεθεατής εδώ πέρα ήθελε να του κάνουμε ένα παιχνίδι άσο που γινόταν στο Περού. Εντάξει, φίλε με την. Ριουνιόν κομμέσιο. Έφαγε και κόκκινη, είπαμε. Ναι. Τα κοινά τη μαγειρεύση και κόκκινη και όλα. Και έπεσε κόκκινη. Το μαγείρεμα. Το πιάσε. Εσείς να δείτε τι θα πάθετε, οι άλλοι. Η Ουκαμάχα. Το πιάσε το υπονομούνο. Η Καχαμάχα, ρε. Αυτή κέρδισε. Έλα, ναι, ημίχρονο, που θέλετε το παιδί. Ναι, και από πολύ σου κανονίσαμε. Και άμα δεις ανατροπή, δηλαδή και με 10 παίχτες το γυρνάει. Όχι, ρε, αφού το πιάσε το παιδί. Λοιπόν, να πούμε ότι. Κάτι θέλω να πω τώρα. Που με έπαιξε με το Πέρου. Πάμε στο μια γράμμα. Καλησπέρα. Α, όχι, θα το πω. Τι. Που λέγανε και τον Καμπιάσο. Τι λέγαμε. Πάλι. Τι λέγαμε έξω. Α, Ολυμπιακός και τον Καμπιάσο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ο Νεσχέ. Ναι. Και η ΑΕΚ. Τον Πονανότε και τον Πονανότε. Πού είναι οι παίκτες σας που πανηγυρίζατε και πήγατε στο αεροδρόμιο με τον Νεσχέ. Σωστό και αυτό και ο ένας παίζει στην Αφρική.
Ναι, σε Αφρική ο άλλος που πήγε. Στη Γουαταμέλα. Ρε, πού πήγαν οι παίκτες σας. Πήγε κατόλικα. Ναι, είναι, είναι με λεφτά. Α, έχει συμβόλαιο. Και είστε, τι, θα τα δώσουν τα λεφτά. Ωραία, γάμο το πάλι. Μπράβο, παιδιά, μα και εσύ είναι τα δικαστήρια. Ξαναλέω, ευτυχώς που έμεινε αυτός ο παίκτης. Πω πω, ένας αγαπώ, άλλο πήγα να διαβάσω. Τι και μου πες το ένας αγαπώ. Να τη χαίρεσαι, φίλε, την Ανούλα σου. Τι είπα όμως, μιλάς. Δεν τα μηνύματα, μωρέ, άλλο πήγα να διαβάσω. Α, εδώ είναι τα παιδιά από το Χαϊδάρι, για να τελειώνουμε, λέει, όποιος θέλει κάτι στο Χαϊδάρι, ξέρει που θα μας βρει, ναι, για κάποιους κόκορες. Έτσι. Μπράβο, ρε, μάγκα μου. Ναι. Για αυτό τον κόκορα, ρε, που έκανε τον άλλο, ναι, που έκανε, ναι, 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 το, ναι. Ένας λοιπόν, εκεί έκανε τον κόκορα. Έχει πακέτο, τικ-τακ. Να το, ρε, να το. Καλησπέρα, Τάκιάκη, κάντε καλαμάρκα, άσο ημίχρονο. Το όλα κάναμε, ρε, φίλε. Παίξτε και τελικό, σου λέω, θα μείνουν με 7 παίκτες αυτοί στο τέλος, οι άλλοι νιώνουν με σίτο, όπως τη λένε. Κομμέσι, όμως. Εγώ με πες το και έτσι. Μπράβο, παιδιά, λέει. Έτσι είναι. Τα δικαστήρια ρυθμίζουν τις κατηγορίες και όχι τηλεοράσεις. Σωστό. Να δούμε και τον ψηλό και τους εισαγγελείς και αυτά όλα. Τους δούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να δούμε. Πίσω έχει το η Αχλάδα την ουρά. Η Αχλάδα. Εμπρός. Μηχανάκι. Από σκάφος. Τι απορρετήρε. Μ' ακούτε. Ναι, φίλε μου. Ο Νίκος μου, το είχα ξαναπάρει και πιο πριν. Απλά ξέχασα να ρωτήσω κάτι. Πες, Νίκο. Ήθελα να ρωτήσω στην official σελίδα του Facebook. Τη δικιά μου. Αν στείλει μήνυμα κάποιος, ξέρω, απαντάτε εσείς οι δύο. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, 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 εμείς θα απαντήσουμε. Α, ωραία, οπότε δηλαδή αν θέλει κάποιος επικοινωνία να κάνει κάτι, δεν μπορεί κανονικά. Αν. Αν θέλει, λέω, κάποιος να κάνει μια προσωπική επικοινωνία, μπορεί κανονικά. Βεβαίως. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό και το υπενθυμίσουμε, άντε για official, East 1999. Τη συγκεκριμένη. Ναι. Να πω και από την Παρασκευή, από την Παρασκευή την επόμενη, η εκπομπή θα μεταδίδεται και live streaming μέσα από αυτή τη σελίδα. Ναι, όχι, απλά ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να αφήσετε το τηλεφωνό μου, ας πούμε, για να με ειδοποιήσουν και να μπορέσουν να γνωριστούμε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν βγαίνει εγώ, όχι, όχι, όχι. Εμείς απαντάμε. Όχι. Όπου δεν μπορούμε να απαντήσουμε, δεν απαντάμε καθόλου. Θα πούμε και από κοντά. Εντάξει, γιατί έχουμε και τις δουλειές μας και αυτά, τώρα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αλλά γενικά θα εμείς. Θα απαντούμε εμείς, ναι. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι όπως σε κάτι. Όπως αλλού που απαντάνε, δηλαδή στο fan club. Εντάξει, Πιλαράκο. Εντάξει, Νικόλα μου. Λοιπόν, και ό,τι άλλο απορία έχεις και από εδώ και από την σελίδα, όπως και οι υπόλοιποι. Ναι, μια και είπαμε θα απαντάμε, εγώ θα απαντώ πέντε στα εύκολα. Ναι, τα δύσκολα στον Άκη. Όχι, εντάξει, θα τα υπαγορεύει. Άσε, τώρα έχουμε διπλά γραψίματα. Καλά, θα πάει να μάθεις ή θα πάρει μια γραμματέα. Θα σου λέει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Σαν τη Βουγιουκλέ. Εμπρός. Ναι, Άκη, Άκη. Γεια σου, φίλε. Ναι, Τάκη μου, παράκληση, έλεος. Έλεος, θέλω να με ακούσεις προσωπικού. Είναι ο Φώτης. Είμαι ο Φώτης από μεταφόρηση. Δεν θέλω, ρε φίλε, άλλο. Δεν θέλω. Μπορεί να έχει μετανιώσει, να μην το πήγε σωστά. Όχι, πρόσβαλε, κόφτο, να είσαι ο έλεος. Έλεος, αλλού. Το έλεος, κάτσε. Ναι, και εγώ δεν θέλω εδώ πέρα. Θεού είναι. Δεν θέλω πάλι αυτή τη συζητιάκη μου. Α, εντάξει. Δεν γίνεται πια. Εντάξει, πάρα το πούμε. Έλα, με βρεις προσωπικά, εμένα και τον Άκη. Δεν υπάρχει θέμα. Εδώ δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Τι έλεος, πρόσβαλε. Εντάξει, 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 μην το συνεχίσεις και εσύ. Δεν το συνεχίζω, Άκη. Δεν υπάρχει κανείς, για να λέει ο άνθρωπος έλεος, μπορεί να κάνει ένα ατόπιμα. Εντάξει. Τι ατόπιμα, δεν είναι χοντρό αυτό που είπε. Μπορεί να το ξέφυγε, ρε παιδί μου τώρα δηλαδή. Άμα το ξέφυγε και δεν ξαναπέρει τηλέφωνο. Πώς θα γίνει. Εντάξει τώρα με τα τσεκουράτα. Άστο, μην το πάμε εδώ πέρα. Να με βρει για μένα, ναι, και εσένα. Ναι, ναι, έλα στο Χαραϊσκάκι από έργεσαι. Ειλικρινά δεν είναι. Έλα στο Χαραϊσκάκι, έλα στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι θέτε θέμα. Να πεις. Γι' αυτό είναι. Έτσι, τι έλεος. Και άνθρωποι, άστο μην τον πλακιάζεις. Εγώ τον πλακιάζω. Ή τον αφήνεις να μιλήσει ή έρχεται στο Χαραϊσκάκι. Είπα έλεος. Τέλος. Τέλος το έλεος. Δεν υπάρχει έλεος εδώ. Δεν το συζητάς, αλλά ελάτε εδώ τέσσερα άτομα να του λύσετε τα καλώδια πάλι. Άσερα και μπορώ μόνος μου. Τι μπορείς μόνος μου. Εμπρός. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Νίκος. Έλα, Νίκο. Εκεί είμαι. Έλα, Νίκο. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας και δεν δω την οπαδική σας εκπομπή.
Ήταν να σας ρωτήσω για τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είσαστε ευχαριστημένοι? Μόνο από το Καραϊσκάκι. Όχι, φίλε μου, τι ευχαριστώ. Με ξέρεις το Καραϊσκάκι και το ΑΚΑ. Κανένα άλλο. Και το ΑΚΑ δεν είναι γήπεδο, είναι το στάδιο. Το ΑΚΑ πια θέλει κάποια πράγματα να γίνουν. Είναι στάδιο. Για είναι 30 χρόνια γήπεδο. Δεν ακούω καλά. Μόνο από το Καραϊσκάκι με φιλέ και το Καραϊσκάκι και το ΑΚΑ. Ναι, για το ΑΚΑ σου ξαναλέω. Θέλει έργα να γίνουν. Έχουν πάλι τις λάρες πράγματα. Είναι. Και τις λάρες σας είναι. Μήπως πρέπει να ανοίξω την τηλεόραση, γιατί δεν σας ακούω από το τηλέφωνο καλά. Όχι. Θα μπερδευτούμε πολύ. Απλά. Λέω Τάκης, το Καραϊσκάκι, το ΑΚΑ που θέλει κάποια μαζέματα και εγώ θα προσθέσω και τις Λάρισσες. Από εκεί και πέρα το χάρο. Ναι, και τις Λάρισσες και του Ηρακλή. Τη Λάρισσα. Το Καστατζόγλιο, ένα ερείπιο είναι, άστο. Ναι. Δηλαδή, τελευταία φορά που είχαμε πάει, πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει καμιά βελτίωση, κάτι καλοπισμοί, κάτι πασαλήματα. Εδώ, το Παγκρίτιο, σου λέω που έχουμε πάει σε όλα τα γήπεδα. Το Παγκρίτιο. Δυστυχώς, Άγγι και Τάκη, βλέπουμε να πούμε γύρω από τα γήπεδα πολυκατοικίες, βλέπουμε αλάνες, βλέπουμε εντάξει και εκκλησία που δεν επιτρέπεται να πούμε δίπλα στο γήπεδο να υπάρχουν εκκλησίες. Και αυτά είναι πολύ λυπηρότερο. Να βλέπεις να πούμε γήπεδα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι λυπηρό. Εντάξει, κοιτάξτε, άκου να δεις. Δεν πρέπει να γίνει. Τώρα Νικό. Η ΑΚ θέλει να φτιάξει γήπεδο. Κολλάει στο θέμα της άδειας οικοδόμησης. Περιμένουμε από το Δήμο την ισομετρική μέτρηση. Νίκο, να σου πω. Δεν έρχεται. Κολλάει στο φάκελο για να δει η άδεια οικοδομής. Αυτό είναι. Εκεί κολλάμε. Νίκο. Περιμένουμε την οικοδομική μέτρηση για να δει στο φάκελο. Για να βγει η άδεια οικοδομής. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει λεφτά ο άλλος. Λεφτά θα βάλουμε χορηγή, θα βάλει ο Μελισσανίδης όταν έρθει η ώρα. Χορηγή, δεν κάνει μεταγραφές τώρα, μεγάλες μεταγραφές. Κάνει συντήρηση χρημάτων συντήρηση για να φτιάξει το γήπεδο. Ωραία, πες μου τι λεφτά έχει βάλει αυτός. Κάνει συντήρηση. Έχει ένα κεφάλαιο ΙΑΚ 10 εκατομμύρια. Είναι όλα από εσάς από τον κόσμο. Πες μου τι λεφτά βάζει και αυτός. Πώς να σου πω τώρα, θα βάλει ο Μελισσανίδης μετά, θα βάλει η χορηγή, θα βάλει ο οπαδί και θα πάρει και δάνειο και θα κάνει ένα γήπεδο με δικά μας λεφτά. Μακάρι, μακάρι. Ξεκινάμε από εκεί. Μακάρι για να σταματήσει και η γκρίνια και η, πώς να σου πω, και η μεψημυρία. Μα αυτό θα γίνει. Ούτε και εγώ θέλω να πάρω λεφτά από το δημόσιο, έτσι. Άκου τώρα, να δεις τι γίνεται. Να πάρουμε λεφτά από το δημόσιο, με δικά μας λεφτά, με χορηγούς. Με λεφτά των οπαδών. Ναι, έτσι θα γίνει. Νίκο, άκου τώρα. Επειδή ξέρω τα μεγέθη, και δηλαδή μεγαλύτερο μέγεθος από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να το πάμε και σαν ομάδα και χορηγικά και όλα. Δηλαδή, ό,τι μεγαλύτερο κομμάτι παίξει, μεγαλύτερο ποσό θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Όπως στην Ισπανία, στην Γερμανία το πάρει Μπάγκερ. Κατάλαβες, πώς να σου πω. Οι χορηγοί. Τώρα πώς σας τα λένε και πώς ακούγεται έβυχο η χορηγή. Τα χορηγικά προγράμματα, να ξέρεις, οι χορηγίες έχουν ελαττωθεί στο χειρότερο βαθμό που υπήρχαν ποτέ. Για οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Αυτό είναι ένα παραμυθάκι, κατά εμέ. Δεν θέλω να μπαίνω στα δικά σας, άκου τώρα τι γίνεται. Πρώτο πρέπει να βάλει λεφτά, όχι τα δικά σας τα λεφτά, γιατί κάποια 10 εκατομμύρια που παρουσιάζει με το γλυκό κεφάλαιο είναι δικά σας λεφτά, εδώ και 3 χρόνια που πληρώνατε, έτσι, και τα εκμεταλλευότανε. Και δεν είναι στο όνομα της ΑΕΚ, αν ξέρω καλά, είναι προσωπικά τα λεφτά, σε προσωπικό λογαριασμό. Δεν είναι στη ΣΑΕΚ το λογαριασμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει, αν κάνει το γήπεδο 60 εκατομμύρια, να πει, ξέρετε κάτι κύριε, βάζω εγώ 30 εκατομμύρια, βοηθήστε και εσείς, ακόμα πώς έγινε το Καραϊσκάκι. Θα βάλουν και άλλοι, υπάρχουν αεξίδες, έτσι, οι οποίοι είναι εφοπλιστές, υπάρχουν, να πούμε, άνθρωποι, πλούσιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα βάλουν λεφτά. Θα σου πω εγώ, επειδή είναι εφοπλιστές, είναι ξύπνοι. Και θα σου πω ένα λεπτό, να τελειώνω. Επειδή είναι εφοπλιστές, είναι ξύπνοι και δεν τρώνε το παραμύθι. Γιατί για οποιοδήποτε κάνει λεφτά, τουλάχιστον δεν είναι μαλάκας. Έτσι. Όποιος έχει λεφτά, τουλάχιστον μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Μαλάκας δεν είναι, έτσι. Οι εφοπλιστές που λες, Λεβέντη μου, Νίκο μου, είναι ξύπνοι και ξέρουν τι έχουν να κάνουν και δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν ποτέ λεφτά.
να τα διαχειρίζετε. Ένας, άσε μας τελειώσω και πες ότι θέλει. Άδεια οικοδόμησης με ακούς. Να τα διαχειρίζετε ένας άλλος, να παίρνει τη δόξα. Σε παρακαλώ. Αυτό, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Να βγει η άδεια οικοδομής και θα δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Εντάξει, θα δούμε αν θα βάλουν λεφτά οι οπαδοί, αν θα βάλουν οι οπαδοί θα βάλουν, όπως βάζουν πάντα, ρε φίλε. Ας τους οπαδούς. Φίλε, για τους οπαδούς. Να πω να πνεύνετες, μίλατε. Θα το δούμε, στην πράξη. Θεωρητικά, από τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όχι, εγώ μπορώ να πω και να δεις αδικαιωθώ. Περιμένουμε εδώ και 4 και 5 μήνες και τα λέμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Απάντησε, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει, Φιλαράκο, θα σου πω και έτσι. Εδώ και 3 χρόνια. Δεν έλεγε ότι όταν θα ανέβει τα αλφαεθνική θα έχετε γήπεδο. Ότι έχει βρει τα λεφτά και θα τα βάλει. Πού είναι τα λεφτά. Τι λέει. Πού δεν τα υπάρχει περίπτωση. Άκου να δεις. Πού είναι το γήπεδο μάλλον. Τάκι μου. Άμα ο Ολυμπιακός... Γάμα εθνική πήγατε, φάγατε τα λεφτά του δημοσίου, πήγατε στην Β, ανεβήκατε στην Α. Πού είναι το γήπεδο που σας είχε πει. Πάμε λέει στην Γ. Μεγάλη ήττα αυτή για τους οπαδούς της ΝΑΕ. Η ομάδα θα κάνει όσο και το γήπεδο. Είπε η ομάδα, αυτό. Ναι, πόσο κάνει η ομάδα, ξέρεις πόσο κάνει η ομάδα. Δεν κάνει πάνω από 3 εκατομμύρια. Η ομάδα, άμα καταφέρει και πιάσει ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, τον μπάζει. Τον 60 εκατομμύρια. Όχι, του Ολυμπιακού, του μπασκετικού, ήταν επιτυχία. Σας το λέω από τώρα. Να έχει 15 εκατομμύρια παράδειγμα. 15 με την εφορία. Ναι, τέλος πάντων, παιδιά. Αυτό ξέρετε πολύ καλά, σας δουλεύει. Φίλε, έχει πέσει ένα παραμύθι που είναι οι εφοπλιστές. Είναι εφοπλιστές. Και όσον αφορά αν έχεις τα λεφτά, παίρνεις και την άδεια. Ότι καθυστερεί η άδεια είναι ένα παραμύθι για να μην γίνει, φωνάζεται εσύ. Όπως καθυστερούν τα δικαστήρια. Άκου τώρα, ρε φίλε μου. Όπως καθυστερούν να γίνουν τα δικαστήρια που κατηγορείται οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, έτσι καθυστερεί και η άδεια. Και θα καθυστερεί για πολύ ακόμα. Επειδή πήρες εδώ. Εμείς αυτό θα σου πούμε, εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε και εμείς και εσύ, να ζούμε, εκπομπή θα έχουμε και βγες εσύ μετά από 2 χρόνια, φίλε μου Νίκο, και πες μου τι μου έλεγες, Ρεάκη, τότε, τι εικασίες μάλλον έκανες, έτσι. Αλλή μόνο. Μακάρι για σας και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξυπνήσει ένα απόγευμα και να ξεχάσει τι είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του. Δηλαδή να αρχίσει να πληρώνει. Δεν πρόκειται να γίνει, φίλε μου, ποτέ αυτό. Και κάνει οικονομία, είπες, από θέμα μεταγραφών και προπονητή που δεν παίρνει ένα καλό προπονητή, ναι, για να τα μαζεύει για το γήπεδο. Ναι, μείνε με αυτό το παράδειγμα. Ωραίο. Καλησπέρα. Μια χαρά. Και στο ξαναλέω, για τους οπαδούς, μην απορείς. Οι οπαδοί θα τα δώσουν τα λεφτάκια τους. Όπως θα δίνουν οι κάθε οπαδοί. Πόσα να βάλουν, 40 εκατομμύρια να βάλουν. Πόσα να βάλουν, 40 εκατομμύρια να βάλουν. Πάλι με ξένα κόλληβα κάνει ευχέλιο. Και να είναι και χμάλωτοι κάθε... Και... Θα είναι και χμάλωτοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να... η ΑΕΚ να υπάρχει ΑΕΚ. Θα είναι η ΑΕΚ του τάδε. Του φιλάθλου. Και όσον αφορά για την οικοδομική άδεια, ναι, δεν μπορεί να περάσει και τις πολυκατοικίες ή εξέδρα. Για μένα θα μπορούσαν να είναι πιο χαμηλά, έτσι, το λογικό. Ένα γήπεδο 18.000 θέσεων είναι μια χαρά. Ποιο μονετάκι δεν μπορεί να περάσει, δηλαδή δεν έχουμε πάει στο Περναμπέο που είναι μέσα στην πολυκατοικία. Όχι, το δίπλα εκεί, το στενό αυτό εκεί. Ποιο στενό, το στενό του Περναμπέου, τι είναι. Όχι, Ράκη, τη Ζάγκρε με το άλλο. Τι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να περάσει τι πολυκατοικίε, η οικονομική. Το Περναμπέο, πώ θέλει να περνάει τι άλλε πολυκατοικίε. 500 μέτρα διαδρομή. Δεν είναι 500 μέτρα. Ράκη. Μαζί ήταν ένα μονετάκι στο Περναμπέο. Ωραία, το στενό εκεί που πήγαμε και φάγαμε στα Μακδόναλτ, από πάνω. Τέλο πάντων, άλλη νόμη είναι εκεί, τέλο πάντων εδώ πέρα φτιάχνει. Καλά, ναι, περίμενε. Βρέει να φτιαχτεί ένα γήπεδο. Δεν είναι και πιο οικονομικό. Εντάξει. Εμπρός. Μια χαρά 18.000. Περίμενε τους εφοπλιστές. Εμπρός. Με τα λεφτά τους να κάνουν μάγκες άλλους. Να μην τελει, δηλαδή δεν έχει τουπέ ο κάθε εφοπλιστής να γίνει για πάρτι του μάγκας, απλά να κάνει έναν άλλο μάγκα και να είναι και ο εφοπλιστής να φάει. Και μετά να φύγει ο άλλος, γιατί δεν θα είναι και το γήπεδο στην ΑΕΚ, να το πουλήσει το άλλο. Άσε που έχουν πικρή πείρα οι εφοπλιστές, τύπου Καρά. Ναι. Από δήμαρχη κλητή. Το άλλο, το πιο σημαντικό, δεν θα είναι στην ΑΕΚ το γήπεδο. Θα είναι δικό του, θα πάει ο οποιοσδήποτε. Ναι, το και πουλήσει. Με τα λεφτά τα δικά σας θα σας έχει, θα έχει εκμάλωτη την ΑΕΚ αν το φτιάξει για καμιά 20 χρόνια. Έτσι, θα το πουλήσει. Ό,τι σου λέω εγώ. Εμείς τα λέμε εδώ οι οπαδοί. Τα άκου και από τους άλλους που τα ξέρουν. Εμείς αυτό σου λέμε. Και θα δούμε και θα δικαιωθεί στο τέλος. Εμπρός. Ναι, ναι, φίλε μου. Καλησπέρα. 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 Τι πάθηση έχεις.
Καλησπέρα. Έχεις κάποια πάθηση. Έφυγες. Με επιτρέπεις. Έλα. Βέβαια. Έχεις δίκιο απόλυτα. Μπράβο. Συμφωνούμε. Φοβερό. Έλα ρε φίλε. Φοβερό. Τι να κάτσουμε με τους γεταπέντε εδώ πέρα, ρε. Με τους γεταπέντε που μας κουβαλάτε. Γιώτα 8. Τι γιώτα 25 ευρώ. Ναι, θα το συμπόβαστε. Τι έγινε ρε φίλε μου. Έλα φίλε. Ναι. Εσύ ο Παρίς. Ναι. Εμπρός. Από υποβρύχιο. Τόσο όναρι είναι. Πάμε αλληλικά. Πάμε για άλλες πολιτείες. Εμπρός. Γιώργο, εντάξει με τον καναπέ, να το καθαρίσουμε. Με τον Σεργέη γέλασε και του είπε ο καφέ στο καναπέ, τα έκανε μάτια. Άντε ρε. Φοβερό. Έλα. Εμπρός. Ξέρεις τώρα, είναι η ώρα των τρελών τώρα. Πρόσεχε, φλόρ. Το κρίμα στο λαιμό σου. Κοίτα τι ωραία έχουμε πάει την εκπομπή. Το κρίμα στο λαιμό σου. Μας πασάρει το κάθε τρελό. Εμπρός. Φτάνει και η ανθρώπινη λογική, άλλη μόνο. Αλλά την ώρα να προσέχουμε. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Μικρός. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Μπάκη και με τον Άκη. Πόσο χρόνο είσαι, Λεβέντη μου. 15. Πρέπει να πάρει ο μπαμπάς πρώτα καλό και μετά βράδυ, να μιλήσεις. Καλό βράδυ. Όχι, καλό σου βράδυ. Θα βάζει τον πατέρα σου να παίρνει πρώτα, ακούμε αντρική φωνή, να ξέρει ο μπαμπάς ότι τηλεφωνεί σε ένα τηλέφωνο που δεν έχει συνηθισμένη χρέωση και μετά εμπρός. Θα μιλάει και ο πει πάρτε και το γιο μου. Εμπρός. Καλό σου βράδυ πάντως και ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Εμπρός. Ελάτε, ναι, τώρα, σωστό. Το πάμε σε άλλο τρελό. Όχι, σε το τρελό, το φλόρ, το μάνα. Α, το φλόρ. Τι να φύγεις, δε φύγεις. Εμπρός. Εδώ κάνει μια μάνα άλλη κι άλλη. Όχι από θέμα χρημάτων, για το γέλιο. Σιγά μην αφήσεις εσύ το γέλιο. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Να καληνυχτήσουμε. Τι να κάνουμε. Να κάνει νυχτήσουμε. Μία η ώρα έχει πάει. Τι δηλαδή μα κρατάει τώρα και με το κάθε παλαβό. Μία η ώρα στο λόγο μου. Εμπρός, εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται, καλά. Καλά, καλύτερα από χθες, εσύ. Κάπως καλύτερα. Είστε από Γαλάτσιν. Ναι, ομάδα. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Γιατί άλλο. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά. Εσείς, τι πιστεύετε τώρα. Υπάρχει κάποια λύση φωτού για τον Ολυμπιακό, θα κάνει τίποτα ή θα είμαστε για κλάματα. Πήγε στο τσάντι, για τα κλάματα. Ναι, 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 ναι. Για τα κλάματα. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, για τα κλάματα. Ναι. Και με, Ολυμπιακός, με. Δηλαδή, σου με λοιπόν, τι πιστεύω. Έλα, σου πω, να σε ρωτήσω εγώ. Τι ομάδα είσαι, Τάκη. Ολυμπιακός. Ρώτα με εμένα. Τι ομάδα είσαι, Τάκη. Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι. Εσύ μάλλον. 14 στα 14 φέτος Ολυμπιακός. Πέρυσι είχαμε 11 στα 14. Να τι πιστεύουμε. Πού καιρός για κλάματα. Αυτό που θα δείτε φέτος από τον Ολυμπιακό, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, άκουτα, του πόλο και το μπάσκετ γυναικών. Θα πω για το μπάσκετ γυναικών μια και το άφησα τελευταίο. Ναι. Τουλάχιστον 70 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, διαφορά. Άκου φίλε. 70 πόντους διαφορά σε κάθε παιχνίδι. Εδώ θα είμαστε. Ναι. Και εσείς θα φεύγετε. Θα είσαι άλλο στα τσακίδια. Και λοιπόν, ναι, στα τσακίδια. Λοιπόν, άκου. Η απάντησή μας με τα κλάματα θα το παραφράσω. Ξέρεις ένα πάνω που λέμε εμείς που καιρός για γράμματα. Το κάνω που καιρός για κλάματα. Και επειδή είμαστε τηλεόραση, βάλτε το υπόλοιπο εσείς. Έτσι. Ωραίο. Μέχρι τα χαράματα που καταλήγει. Α, μπράβο. Γεια σας. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ.